Θα είναι μια χρονιά νέου ρεκόρ ή μια χρονιά χαμηλών πτήσεων για τον ελληνικό τουρισμό? Οι αφήξεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου στους 5 πρώτους μήνες του έτους ήταν αυξημένες κατά 7% και γεννούν αισιοδοξία ότι φέτος η Ελλάδα θα υποδεχτεί πάνω από 25 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα ξεπερνούσαμε τα 14-15 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτό τον αριθμό περιμέναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα βρισκόμαστε στα 25-26 εκατομμύρια. Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή η Ελλάδα κάνει καλή δουλειά στην ανταγωνιστικότητα, συμβαίνει και για γεωπολιτικούς λόγους, δήλωσε στο Euronews ο Μιχάλης Μασουράκης, επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΒ. Η διάθεση στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις είναι ανάμεικτη. Την αισιοδοξία για τις αυξημένες αφίξεις περιορίζει ο προβληματισμός για τις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν επιφέρει τα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Προβληματισμός υπάρχει και για τα νησιά της ακτογραμμής λόγω προσφυγικού. Είχαμε πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο μεταξύ 2010-2014, αλλά από το 2014 ως το 2016 υπάρχει μία, ας πούμε, στασιμότητα. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την προσαρμογή. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι μπαίνουμε σε περίοδο αυστηρότερης λιτότητας, αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, από ό,τι συνέβαινε τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Eurobank, ο τουρισμός συμβάλλει κατά 7,6% στο ελληνικό ΑΕΠ και δημιουργεί το 11% των θέσεων εργασίας στη χώρα.